Γεια σας αγαπητοί φίλοι, πιστοί στην τακτική του καναλιού να απαντούμε πάντα στα επικοδομητικά και επί του θέματος σχόλιά σας, θα σας πω ότι οι διάφορες δημοσιεύσεις από ξένα μέσα τελευταία που δείχνουν δήθεν την Τουρκία κάπου στην 10η θέση και την Ελλάδα νομίζω στην 22η σε πολεμικό ναυτικό, φυσικά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η Τουρκία έχει ιτηθεί σε όλες τις ναυτικές συγκρούσεις από την Ελλάδα, από την ναυμαχία της Κωνσταντινούπολης μέχρι τους αγώνες της Εθνεγερσίας και τις ναυμαχίες των Βαλκανικών πολέμων στη δε μικρασιατική εκστρατεία, παρόλο που νίκησε εκμεταλλευόμενη τις διεθνείς συγκυρίες, την προδοσία των συμμάχων μας και τον δικό μας αλλοσπαραγμό, χωρισμένη σε τρία στρατόπεδα, δεν παρέταξε στόλο εναντίον της Ελλάδος, δεν ήταν σε θέση. Η Ελλάδα κυριαρχούσε στις θάλασσες και κυριαρχεί. Τα τελευταία γεγονότα του Roots Race το καλοκαίρι του 2020 απέδειξαν ακριβώς αυτό. Ποια είναι η καλύτερη απόδειξη όταν η παλαιά φρεγάτα κλάσεως Έλλη τύπου S, η φρεγάτα Λίμνος, κατέστρεψε στην ουσία το καλύτερο τουρκικό πλοίο, τη φρεγάτα Kemal Reis. Τελευταία απόδειξη. Η ναυμαχία της Κωνσταντινούπολης. 4 μονοπλοία υπό τον πλοίαρχο Φλάντα Νελά καταναυμάχησαν 300 πολεμικά πλοία των Οθωμανών, επιφέροντάς τους 12.000 άνδρες απώλειες εκείνη τη μέρα. Αυτά αποδεικνύουν ότι οι αριθμοί δεν μετρούν. Η Ελλάδα διαθέτει πανίσχυρα πυραυλικά συστήματα εξωσέτ ναυτικής κρούσεως, έχει πολεμικά πλοία ισχυρά και με την έλευση των φρεγατών Μπελαρά, των νέων κορβετών, τόσο των ευρωκορβετών EPC, αλλά και των Gowind ή των FX30, Doha Zubara, θα συνεχίσει να έχει την πρωτοκαθεδρία. Πολλές από αυτές τις στατιστικές βγάζουν συμπεράσματα και αναλύσεις, πολλές φορές για τη δημοσιότητα και απλά αναλύουν αριθμούς. Κάτι ξέρουν όμως οι απόγονοι των ναυμάχων που νίκησαν στην ναυμαχία της Αλαμίνας και εκεί οι Πέρσες είχαν πολύ περισσότερα πλοία και στις υπόλοιπες ναυμαχίες από την εποχή της απότατης αρχαιότητας μέχρι το καλοκαίρι του 2020. Αυτά προς το παρόν, αν σας άρεσε η εκπομπή, με φόντο πίσω την Ιωνία, δεν ξέρω αν φαίνεται, η Χερσόνησο της Ερυθρέας, από την αγαπημένη και ακριτική Χίο. Γεια σας αγαπητοί φίλοι.